Ότι είναι και ο Σιμαλένιος εδώ να απαντήσει. Ακούστε σε πόσο επικίνδυνα μονοπάτια μας πάει αυτή η κυβέρνηση. Αύριο λοιπόν, με την λογική των κουλοφόρων μαρτύρων, που εγκρυπτώ και χωρίς καμία ποινική ευθύνη αν ψευδομαρτυρούν, έχουν μαρτυρήσει τα συγκεκριμένα, μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να εμφανίσει τρεις μάρτυρες με κουκούλες να πούνε ο κ. Κοντονής τα πήρε την τάδε στιγμή, η Κάζο, γιατί φαντάζομαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης οι τάδε νόμοι του οποίου πέρασε έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίο εμπλέκεται κλπ. Και εξ αυτού να διωχθεί ο κ. Κοντονής. Και πολύ χειρότερα, καλά ο κ. Κοντονής που έχει μια θέση ευθύνης. Ο οποιοδήποτε πολίτης από εδώ και πέρα, με το κεκτημένο και το τελεσμένο το οποίο βάζει στην πολιτική ζωή η κυβέρνηση, θα μπορεί με κουκουλοφόρους μάρτυρες, στους οποίους κανείς δεν μπορεί να δει, να καταδικαστεί. Καταλαβαίνετε για το κράτος δικαίου μας και τη δημοκρατία μας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Η μία διαπίστωση είναι αυτή. Η δεύτερη διαπίστωση στα εθνικά θέματα είναι ότι. Α, και βέβαια το ότι σύσσωμες οι ενώσεις εισαγγελέων και δικαστικών. Κατακεραυνώνουν την κυρία Αθάνου, πρώην πρόεδρο Αρείου Πάγου, που την επόμενη μέρα πήρε σύνταξη, έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Θέλει τώρα να παρέμβει σε αυτά που λέτε ο κύριος Κοντονής να κάνει. Ο κύριος Κοντονής, εγώ δεν είπα τίποτα τρομερό. Είπα ότι ο κύριος Κοντονής. Μ' ακούτε, κύριε Κοντονή. Να πω το εξής. Μισό λεπτό. Θα ολοκληρώσω για να πείτε, κύριε Κοντονή μου. Σας ακούσαμε 20 λεπτά. Θα περιμένετε. Σας λέω. Θα με ακούσετε. Δεν με ακούτε. 20 λεπτά μιλάγατε. Σας λέω λοιπόν. Δεν γίνεται, κύριε Παπαδάκη. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσετε. Εσείς είστε ένας, κατά την άποψή μου, μετριοπαθής πολιτικός. Και εμείς γνωρίζομαστε αρκετό καιρό. Και έχουμε ξανασυζητήσει. Σας ρωτώ λοιπόν. Αν αύριο έρθουν τρεις κουκουλοφόροι, τους οποίους δεν γνωρίζετε, δεν μπορείτε να ξέρετε, άρα δεν μπορείτε να καταρρύψετε την αξιοπιστία των λεγόμενών τους. Προστατευόμενοι κουκουλοφόροι μάρτυρες. Και πούνε ότι εσείς τα πήρατε. Ποια είναι τα όπλα σας δικονομικά για να αμυνθείτε αυτό. Μην μιλάτε, κύριε. Ποιο είναι το όπλο σας στο δικονομικό για να αμυνθείτε απέναντι σε τρεις αγνώσεις κουκουλοφόρους που καταθέτουν απέναντί σας. Να απαντήσετε, κύριε Κοντονή. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, το νομοθετικό πλαίσιο και το νόμο που διέπει την προστασία των μαρτύρων το είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014. Ο κύριος Κικίλιας το είχε ψηφίσει αυτό. Για να μην πάμε παλιότερα από το 2001 που ισχύει η διαδικασία προστασία των μαρτύρων. Εάν λοιπόν μου πει ο κύριος Κικίλιας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους εισαγγελικούς λειτουργούς και στους δικαστικούς λειτουργούς και έκανε λάθος που ψήφισε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, τότε ας φέρει το θέμα στη Βουλή να το συζητήσουμε. Αλλά ο νόμος ισχύει και ισχύει έναντι πάντων και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θέλω να μιλάω πάνω σας. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο νόμος αυτός ήρθε γιατί οι προστατευόμενοι μάρτυρες ενδεχομένως κινδύνευαν από τρομοκράτες, από βαρύς ποινικούς. Εσείς, κύριε Κικίλια, επιτρέψτε μου, γιατί δεν είσαι αστυνομικός, να σας διευκρινίσω. Δεν είμαι. Είμαι γιατρός. Αλλά αυτό το ρωτάει όλη η ελληνική κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει να κάνει με τη νομική επιστήμη. Έχει να κάνει με την κοινή λογική. Αύριο λοιπόν πώς θα αμυνθείτε εσείς, συγκρούεστε. Αν σας διώξει κάποιος. Με την κοινή λογική συγκρούεστε. Όχι, κύριε Κοντονή, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αύριο λοιπόν που θα διώξετε από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, ελάτε να μου τα πείτε αυτά. Αν αυτή είναι η δημοκρατία μας. Με κουκουλοφόρους μάρτυρες που δεν ξέρει κανείς να δείχνετε ποινικά τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Αύριο που θα σας συμβεί, ελάτε να μου το ξαναπείτε αυτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν θέλω να συμβεί αυτό αύριο, γιατί, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Και θεωρώ ότι οφείλετε εσείς πρώτα απ' όλα να προασπίσετε το διαχωρισμό των εξουσιών, Παπαδάκη, νομοθετική, εκκλησική και δικαστική, και να υπερασπιστείτε τη δικαιοσύνη. Γιατί δώσετε και να κλείσουμε. Πρώτος θα οφείλατε να το κάνετε αυτό. Να δώσω μια απάντηση. Δώσε μια απάντηση για να το κλείσουμε. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Τη διάταξη αυτή για την οποία σήμερα μας μένει η Νέα Δημοκρατία. Την είχε ψηφίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία το 2014, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, οι δικαστές και οι εισαγγελείς αυτή την ώρα εφαρμόζουν όπως οφείλουν την κείμενη νομοθεσία. Ποιους κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σήμερα? Κατηγορεί τους εαυτούς τους που ψήφισαν τη διάταξη ή τους εισαγγελείς που την εφαρμόζουν? Κύριε Υπουργέ, επιτέλους, η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο ή είμαστε ένα κράτος
τουλάχιστον λογικών ανθρώπων. Κύριε, θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά, με τα λόγου γνώσεως, λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί εσάς ως Υπουργό Δικαιοσύνης και εσείς με την κυβέρνηση για τη μεθόδευση στο συγκεκριμένο θέμα. Και δεν έχει να κάνει αυτό με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Έχει να κάνει με το κυνήγι του πολιτικού σας αντιπάλου. Βλέπετε ότι τα επιχειρήματά σας αποτυγχάνουν. Σας είπα ότι ο νόμος αυτός χτίστηκε και ψηφίστηκε γιατί οι εν λόγω μάρτυρες κινδύνευαν από τρομοκράτες, από βαρύς ποινικούς. Δεν πρόκειται να πείσω ένα στον άλλον. Και άλλη φορά να είσαστε καλύτερα ενημερωμένοι. Από ποιον κινδύνευαν συγκεκριμένοι, πέστε μου. Κύριε Κικίλια, χάρηκα για τη συνομιλία. Λοιπόν, κύριε Κικίλια, κύριε Κοντονή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πείσει ο ένας τον άλλον.